Μέρες σαν κι αυτή δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά άλλου. Μέρες σαν κι αυτή νιώθω σαν να είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Ω, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει την ειρήνη που απολαμβάνουμε εμείς. Τι συμβαίνει? Νομίζω ότι ετοιμάζεται να δει ακόμα ένα από αυτά τα οράματα. Το σκοτάδι απλώνεται παντού. Αν επιβιώσουμε, τότε κάποιος θα φύγει. Αν επιβιώσουμε... Τότε κάποιος θα φύγει. Ποιος όμως? Πρέπει να υπάρχει διέξοδος. Ναι, υπάρχει διέξοδος. Για έλατε, για να δω λίγη προσπάθεια. Η μέρα είναι τι πρέπει για να δουλεύει κανείς την έφαφα. Δεν μπορούν να μου φέρονται σαν σκλάβο. Είμαι λοχαγός στην όσλα. Θα τους δείξω εγώ. Oh. Πού είναι ο Δαμιανός? Έχουμε ένα δραπέτη. Βρείτε τον. Όχι, όχι, δεν μπορώ να με ξαναπιάσουν. Δεν θα το επιτρέψω. Αχα. Δεν είναι εδώ. Συνεχίστε το ψάξιμο. Δεν το πιστεύω. Ο Φουντούκης. Και ο Φουντωτός. Και ο Φιστίκης. Όλοι ήταν εδώ. Επιτέλους τους βρήκα. Θα τους πιάσω όλους. Σαν άνοιξε εκεί και τον κατάπιο, κύριε. Ο Δανιανός την μια στιγμή ήταν στο ποτάμι με τους εργάτες και την άλλη είχε εξαφανιστεί. Και εσύ θα εξαφανιστείς, 19 μουχλά. Αν δεν βρεις αυτόν τον αλαφροίσκο και το φέρεις πίσω από τα αυτιά. Όπως διατάξετε, στρατηγέ τευματία. Λοχάγια κι εσέ, θα τον ακολουθήσετε. Πολύ ωραία τα κατάφερα. Θα τον βρούμε, μουχλά. Το εύχομαι, κύριε. Δεν θέλω να πέσω στα χέρια του στρατηγού. Hey. Ο Φρέντ μου χαμογελάει σήμερα. Πιάστε τον, παιδιά. Αφήστε με να φύγω. Πρέπει να δω το στρατηγό τραυματία. Δεν νομίζω ότι θα σου βγει σε καλό, φίλε μου. Τώρα είναι λίγο θυμωμένος μαζί σου. Μα ξέρω πώς θα βρούμε τη φωλιά των ξένων. Ξέρω με ποιο τρόπο ο Φουντούκης εμφανίζεται και εξαφανίζεται σαν τον άνεμο. Παναλογίζεται. Βάλτε τον στην απομόνωση. Τι? Δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει να δω τον στρατηγό. Αφήστε με. Αφήστε με να φύγω. Σας διατάζω να με αφήσετε. Αφήστε με. Ίσως θα έπρεπε να τον αφήσουμε να δει τον αρχηγό, κύριε. Και αν όντως έχει βρει κάτι. Πολύ αμφιβάλλω. Ναι, αλλά γιατί να γυρίσει πίσω? Είχε το παιδί ελεύθερο.
Δεν υπάρχει λογική εξήγηση στη συμπεριφορά ενός τρελού μούχλα. Αλλά και πάλι... Είπες ότι εξαφανίστηκε κοντά στην νητιά. Εντάξει τότε. Θα πάω να δω αν λέει την αλήθεια. Κράτα τον στην απομόνωση μέχρι να γυρίσω. Αυτό είναι διαταγή. Μάλιστα, κύριε. Καμιά αλλαγή μιλιά? Όχι. Εξακολουθεί να λέει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι μετά από κάποιο όραμα. Μια προειδοποίηση. Έρχεται από αυτούς που είναι μόνοι και γενναίοι. Αυτός που θα μας σώσει θα είναι αυτός που δεν μπορεί. Πάλι τα ίδια λόγια. Έχει ξαναδεί αυτό το όραμα, Πουντούκι. Είναι τα λόγια που είπε όταν ο τραυματίας συνέλαβε τον Κισό. Ο Κισός δεν έπαθε τίποτα τότε. Ούτε και τώρα θα συμβεί κάτι τέτοιο. Το σκοτάδι απλώνεται παντού. Αν επιβιώσουμε, τότε κάποιος θα φύγει. Φουντούκι! Φουντοτέ! Φιστίκι! Γεια σου, Φιστίκι! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Μας έκανες να ανησυχήσουμε για λίγο. Συγγνώμη. Θυμάσαι τίποτα? Είδα σκοτάδι σε μια περιοχή. Ήταν σαν να με ακουμπούσε ο μαύρος λαγός του ήλιου. Κρύωνα τόσο πολύ. Φοβόμουν. Δεν πειράζει, φίλε μου. Τελείωσε τώρα. Όχι. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Φουντούκι! Είσαι εδώ! Ακούγεται σαν το Κισό. Αποκλείεται. Δεν ξέρει πού βρίσκεται η φωλιά μας. Φουντούτε! Έρχεται από τη μαύρη σπηλιά. Εσύ είσαι λοιπόν. Πώς ήρθες μέχρι εδώ? Ο Δαμιανός βρήκε την είσοδο της σπηλιάς. Είναι ζήτημα χρόνου να το μάθει και ο τραυματίας. Τι θα κάνουμε, Φουντούκι? Πρέπει να εγκαταλείψετε τη φωλιά σας. Να απομακρυνθείτε όσο είναι καιρός. Ποτέ. Ο τραυματίας θα επιτεθεί. Θα σας καταστρέψει. Θα καταστρέψει τα πάντα. Αυτό μόνο ξέρει να κάνει. Το σκοτάδι απλώνεται παντού. Αυτή τη φωλιά την αποκαλούμε Κυψέλη. Σε πιάσε ζευγολάρι, τώρα εσύ κυνηγάς. Όχι. Αν είναι να παίζετε έτσι, καλύτερα να βγείτε έξω. Η φωλιά σας είναι γεμάτη ζωή. Και γεμάτη χαρά. Χωρίς τη βοήθειά σου δεν θα ήμουν εδώ κι εσέ. Μη γυρίσεις πίσω στην έφροφα. Μείνε εδώ μαζί μας. Έχεις δικαίωμα στην ειρήνη. Πρέπει να επιστρέψω πριν καταλάβουν ότι λείπω. Από όσο ξέρω, ο τραυματίας θα έχει ξεκινήσει ήδη με το στρατό του. Δεν μπορείς να σταματήσεις έναν ολόκληρο στρατό. Έλα, υπάρχουν κι άλλα να δεις. Μαμά! Μαρού! Σε πιάσα! Μαρούλη! Είστε πολύ γρήγορες μπουκίτσες για μένα, Το είδες, μαμά, νικήσαμε το μαρούλι. Μας άφησε να το νικήσουμε. Όχι, δεν μας άφησε. Είμαστε γρήγοροι σαν τον Ελεράχ. Ποιος είναι αυτός, μαμά? Αυτός είναι ο Κισός. Είναι φίλος μας. Γεια σου, γεια σου, Κισέ. Γεια σας. Για έλατε εδώ. Είσαι πολύ τυχερή. Το ξέρω. Έλα να γνωρίσεις τον κόσμο, Κισέ. Ο Φιστίκης είδε αυτό το μέρος στα όνειρά του. Η μοναχική πανολόφη όπου ο αέρας μεταφέρει κάθε ψήθυρο. Αυτή τη φωλιά προστατεύεις, Κισέ, ρισκάροντας τη ζωή σου. Λέγεται λόφος του λαγού. Λόφος του λαγού. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα μέρος σαν κι αυτό. Μόνο εδώ. Μιλιά, Κισέ, έχουμε ένα σχέδιο για να σταματήσουμε την εισβολή του τραυματία. Πρέπει να δω
τον τραυματία. Είναι στις σπηλιές. Πρέπει να μάθει για τις σπηλιές. Είδα τα ίχνη τους. Είναι ευκαιρία να συντρίψουμε το φουντούκι και τους ξένους. Δαμιανέ, αν δεν σταματήσεις τώρα αμέσως, θα βάλω όλη την όσλα να καθίσει πάνω σου. Κατάλαβες? Μόλις μάθει ο στρατηγός ότι δεν με άφησε να του πω αυτή την πληροφορία, θα υποφέρεις, Μούχλα. Το υπόσχομαι. Ευτυχώς, πως δεν κρατάς ποτέ τις υποσχέσεις σου. Όχι! Πιάστε τον! Δαμιανέ, περιμένω εξηγήσεις. Έχω βρει το δρόμο για τη φωλιά των ξένων, στρατηγέ. Λυπάμαι, κύριε. Η λαγή που έχουν τρελαθεί είναι τελείως ανυπάκουη. Ο Φουντούκης και οι ξένοι θα είναι στο ελαιό σου, κύριε. Μπορώ να σας τους παραδώσω. Σταματήστε. Θέλω να τον ακούσω. Ο Φρίδ, να σας έχει καλά, κύριε. Σας ευχαριστώ. Δεν θα το μετανιώσετε, κύριε. Ελπίζω ούτε εσύ να το μετανιώσεις, Δαμιανέ. Πρέπει να πετύχει. Αν σκάψουμε κάτω από τον κρεμαστό βράχο, μπορούμε να τον ρίξουμε και να μπλοκάρουμε το στενό πέρασμα. Γεια σου. Είσαι ο... Κισέ, αυτή είναι η Κανελίνα. Είναι η καλύτερη στο σκάψιμο. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για το θάρρος σου, Λοχαγιά Κισέ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω επιτέλους. Η χαρά είναι όλη δική μου, Κανελίνα. Ο Κισός δεν θα δυσκολευτεί και πολύ να προσαρμοστεί εδώ. Εσύ τι λες? Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να ρίξουμε το βράχο. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θέλει χρόνο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε. Θα προσπαθήσω εγώ να βρω λίγο χρόνο. Καλύτερα να γυρίσω στην έφραφα. Εντάξει, Κανελίνα, Φουντοτέ, τα αφήνω σε εσάς. Φιστίκη, εσύ και εγώ θα πάμε με τον Κισό. Θα μπούμε στην έφραφα? Θα περιμένουμε στο τέλος του τούνελ. Αν έρθει ο τραυματίας, θα τρέξουμε για να προειδοποιήσουμε τους άλλους. Ω, τώρα ησύχασα. Πες τον Γεχάρ να πετάξει πάνω από την έφραφα. Καλύτερα να ελέγχει και αυτός τις κινήσεις του τραυματία. Όλοι θα βοηθήσουν εδώ. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Όταν τελειώσει η μάχη, θα σε περιμένουμε στο σημείο συνάντησης. Θα σε οδηγήσουμε στη φωλιά μας. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε εδώ για τον τραυματία. Λέω να το ετοιμάσουμε μερικές εκπλήξεις. Μόλις δείτε το βράχο να κινείται, φωνάξτε. Όσο περισσότερο σκάβουμε, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται. Το πιο ωραίο επιχείρημα για να μην σκάβουμε. Και ο Φρίτ ξέρει ότι έχει να σκάψεις πολύ ακόμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Συμφωνώ. Αν ο στρατός του τραυματία έρθει μέχρι εδώ, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Δεν κάνουν οι αριθμοί τη διαφορά, φίλε μου, αλλά η καρδιά. Είναι φανταστική ιδέα, Φουντούκι. Είσαι σίγουρος ότι δεν την πήρες από την Κανελίνα? Μπορώ να σκεφτώ και μόνος μου, ξέρεις. Είναι πολύ γενναίος που ξαναπάει εκεί. Γενναίος? Αλλά τρελός. Τραυματίας. Τι συμβαίνει, Μούχλα? Σε ψάχνει τραυματίας. Σήμερα θα επιτεθούμε στον εχθρό. Θα τους εξοντώσουμε όλους μέχρι τον τελευταίο λαγό. Η έφραφα θα κυριαρχήσει. Ο τραυματίας θα κυριαρχήσει. Θα έχουμε πόλεμο. Ο Φρίθ να μας βοηθήσει. Προχωρήστε. Είναι κακό. Είναι
κάνει κακό, κακό! Πάμε σε μάχη, στρατιώτες! Πίσω στο σπίτι, Κεχάρ! Όσο πιο γρήγορα μπορείς! Πρέπει να ειδοποιήσουμε το φουντωτό! Ετοιμάσου, φυστική. Ο στρατός του τραυματία έχει ξεκινήσει. Είναι σκέτη τρέλα. Λαγός εναντίον λαγού. Πόλεμος και μίσος. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Και νομίζω πως ούτε ο τραυματίας ξέρει. Αλλά πρέπει να το σταματήσουμε, αλλιώς όλα όσα φτιάξαμε θα καταστραφούν. Κι σε Δαμιανέ, μούχλα, μαζί μου. Η οπισθοφυλακή έρχεται μπροστά και μας ακολουθεί. Πάρτε τους. Τώρα. Δεν θα τους κρατήσει για πολύ. Πάμε! Εντάξει, συνεχίστε. Πλησιάζουμε. Νομίζω ότι κουνήθηκε. Το λέει συνέχεια από τότε που αρχίσαμε να σκάβουμε, γαρούφαλε. Σταμάτα να μας τρομάζεις. Καλά, αλλά όταν γίνουμε αληθοί, να μην λες ότι δεν σε προειδοποίησα. Πού είναι το τε! Είδαμε το στρατό του τραυματία να έρχεται. Τόση λαγή όσο τα αστέρια στον ουρανό. Και ο αγαγός Κισός είναι μαζί τους. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει ο Κισός. Γιατί δεν είσαι τόσο καλός μαχητής όσο είναι αυτός. Συνέχισε το σκάψιμο. Μου φαίνεται σαν να πέρασα τη μισή μου ζωή μες στη λάσπη. Και την άλλη μισή προσπαθώντας να αποφύγεις. Συνέχισε να σκάβεις. Ποιο θέλει εκεί. Φιλωθεί εχθρός. Αν είσαι εχθρός, φύγε. Έρχεται ο τραυματίας. Κακός και μοχθηρός. Ανελίνα, πώς πάει το σκάψιμο? Θέλω και άλλο χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν δεν μπορούμε να ρίξουμε το βράχο, τότε θα πρέπει να πολεμήσουμε. Δεν είδες το στρατό του Φουντωτέ? Έχει πάρει όλους τους μαχητές της φωλιάς και τους φέρνει εδώ. Θα τους ευνηδιάσουμε μόλις φτάσουν στο πέρασμα. Τολμηρό τέχνα, μαγεύει μου. Ή θα πετύχεις ή θα πεθάνεις. Αυτό είναι. Μάλιστα. Αξίζει να το προσπαθήσουμε. Φουντωτέ, εσύ και ο Φυστίκης, ο Γαρίφαλος και ο Καπτάν Σκούπας θα έρθετε μαζί μου. Μαρούλι, πάρε το Μπουρνάρι, το Μαυρίκιο και τους υπόλοιπους. Παραταχτείτε στην πίσω σπηλιά. Αν περάσουν από εμάς, συνεχίζετε εσείς. Ο Φρίτ να μας βοηθήσει. Αυτό το μέρος μοιάζει με το κλεισίδιο του μαύρου λαγού του ήλιου. Νιώθω ότι μας παρακολουθεί. Η φαντασία σου σε έχει βάλει σε πολλούς πελάτες, Δαμιανέ. Θα την έβαζα στην άκρη αν ήμουν στη θέση σου. Παραδώσου, Φουντούκι. Ίσως αφήσω μερικούς από τη φωλιά σου να ζήσουν. Θα αντισταθούμε μέχρι θανάτου, τραυματιά. Τότε ετοιμάσου να πεθάνεις. Επίθεση! Η εξουσία ανήκει στον τραυματία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πίσω όλοι, μην τους αφήσετε να περάσουν. Εδώ τελειώνει, Φουντωτέ. Όχι. Κι είσαι. Συγχωρήστε με, στρατηγέ. Κισέ, έλα! Είδατε,
Σας το έλεγα εγώ, κύριε. Το ήξερα από την αρχή. Πρόδωσε την έφραφα. Σταματήστε τους. Βγάλ τους από εκεί μέσα. Κισε. Μάλιστα, κύριε. Με πρόδωσες, κισε. Θα σε κάνω κομματάκια. Στρατηγέ! Κισε! Φεύγουμε! Η καρδιά μου δεν θα είναι ποτέ ίδια, γιατί ο φίλος μου σήμερα σταμάτησε να τρέχει. Θα δούμε αύριο τον ήλιο να ανατέλει, γιατί ο Κισός έδωσε τη ζωή του για να μας σώσει. Θα ήταν πολύ ευτυχισμένος εδώ, στο λόγο του λαγού. Δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Ήταν ένας μαχητής με μεγάλη καρδιά, σαν τον ουρανό. Αυτός που θα μας σώσει θα είναι αυτός που δεν μπορεί. Το όραμά μου. Δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. Δεν φταίς εσύ, Φιστική. Τι θα κάνουμε, Φουντούκι? Ό,τι έκαναν και οι παππούδες μας. Θα συνεχίσουμε, Φιστική. Θα συνεχίσουμε.